Ο Γκρέαμ Πότερ είναι ο αντικαταστάτη του Τόμα Τούχελ στον πάγκο τη Τσέλση. Οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του 47χρονου προπονητή. Ο πρώην πλέον προπονητή τη Μπράιτον υπέγραψε συμβόλαιο διάρκεια 5 ετών. Ο 47χρονο προπονητή βρίσκεται στον πάγκο τη Μπράιτον από τον Μάιο του 2019. Τη φετινή σεζόν η αγγλική ομάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση βαθμολογία με 4 νίκε σε 6 αγώνε. Μάλιστα, έκανε και δηλώσει. Είμαι απίστευτα περήφανο και ενθουσιασμένο που βρίσκομαι στη Τζέλση. Ένα φανταστικό σύλλογο. Ήταν τα πρώτα λόγια του Πότερ. Είμαι ενθουσιασμένο που θα συνεργαστώ με του νέου ιδιοκτήτε τη ομάδα και ανυπομονώ να συνεργαστώ και με του παίκτε, να παρουσιάσουμε μια ομάδα που θα μα κάνει περήφανου. Ενώ θέλω να ευχαριστήσω και την Brighton, τον ε, Tommy Bloom, του παίκτε αλλά και του οπαδού τη ομάδα για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια. Στη Λίβερπουλ φαίνεται να αποδέχονται τη μοίρα του. Δεν είναι οι ήττε που προβληματίζουν, αλλά η γενικότερη άβρα που πηγάζει μέσα από την ομάδα πόσο χρυσό κύκλο του κλοπ πλέον κλείνει δεν δουλεύουμε ως ομάδα και δεν παίζουμε αρκετά καλά. Αυτό είναι προφανές και γι' αυτό χάνουμε παιχνίδια. Αυτό είναι η δική μου ευθύνη και η δική μου δουλειά για να βρω τη λύση. Ξέρουμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε την κατάσταση και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να το πετύχουμε, είπε ο Γιούργεν Κλόπ, μετά το διασυρμό με 4-1 από την Άπολη στην πρεμιέρα του Champions League. Ήμασταν κακοί σε πολλά πράγματα και πρέπει να κάνουμε νέα αρχή. Είναι όμως εφικτό να γίνει με νέα αρχή. Ο 55χρονος πολύπυρος προπονητής ξέρει αν μπορεί ή όχι. Οι κόκκινοι του διανύουν την πιο δύσκολη περίοδο της θείας τους. Η μεγάλη κρίση είναι εδώ για αυτούς. Και το 9-0 κόντρα στην Πόρμουθ μόνο θόλωσε λίγο τα νερά. Η κρίση στη Λίβερπουλ υπάρχει. Ο καυτό Λεβαντόφσκι σκοράρει τρει φορέ στην αναμέτρηση με την Πιλσέν το βράδυ τη Τετάρτη και με άνεση η ομάδα του Τσάβη νίκησε με 5-1. Πλέον είναι ο μοναδικό που έχει καταφέρει να πετύχει hat trick στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση με τρει διαφορετικέ ομάδε, αφού το έχει κάνει τόσο με την Dortmund όσο και με την Bayern στο παρελθόν. Παράλληλα, έφτασε στα 89 τέρματα στη λίστα των μεγαλύτερων σκόρε όλων των εποχών για το θεσμό, ξεπερνώντα τα 88 του Μπενζεμά. Βέβαια, να πούμε ότι με τον Γάλλο Στράικερ είναι οι δύο επιθετικοί που έχουν πετύχει τα τελευταία πέντε hat trick στο Champions League, επιβεβαιώνοντα πω πρόκειται για του δύο από του κορυφαίου στην Ευρώπη και πως Μπαρτσελώνα και Ρεάλ έχουν ίσως τις πιο καπνισμένες κανές.